95,1 και το Κοσμοράδιο. Και βέβαια, ίνκη και η ώρα που λένε. Έφτασε η ώρα να καλωσορίσω ένα πλάσμα το οποίο υπεραγαπώ, το οποίο υπερλατρεύω. Όλα είναι στο μέγιστο βαθμό. Έλληνα Παπαρίζου, πολύ αγαπημένη. Καλωσόρισε την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλύτερα αργά παρά ποτέ, γιατί κανονικά θα πρέπει να ήμουν εδώ περίπου κανένα μισάωρο πιο νωρίς. Μη σου πω και μια ώρα, αλλά είναι αυτό που λένε αγάλη, αγάλη γίνεται η αγούρι. Δεν φταίω εγώ, δεν καθόμουν στο ξενοδοχείο, είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο. Για να το λέμε αυτό. Ναι, να το πούμε και δημόσια. Να δικαιολογήσω, να αιτιολογήσω. Ναι, δεν είναι η δικαιολογία, είναι ότι η πτήση συγκεκριμένα είχε καθυστέρηση. Οπότε, εντάξει, είναι θεμητό, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό των αερογραμμών. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Απλά τώρα ήταν αυτό που λέμε το opening, για να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε, είτε μέσα από τη συχνότητα του Κοσμοράδιο 95,1, είτε μέσω διαδικτύου, μέσω www.kosmoradio.gr, ότι είσαι εδώ. Γιατί στέλνω μηνύματα που είναι και νομίζω να τους κοροϊδεύω. Όχι, όχι, δεν κοροϊδεύαμε ποτέ τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ Έλληνα Παπαρίζου. Αρέσει που έχω την Έλληνα Παπαρίζου δίπλα μου. Έφτασε η ώρα λοιπόν να τα πούμε. Εδώ Θεσσαλονίκη με αφορμή το πρώτο φεστιβάλ Αλμύρα, που από ό,τι βλέπω από την κίνηση και από τα εισιτήρια, από τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ και στο official fanpage του Κοσμοράδη και στις προσωπικές μου σελίδες στο Facebook, θα γίνει πανικός. Και από ό,τι είδα και φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει οι οργανωτές από το stage, δηλαδή πιο όμορφη, πιο μαγική εξέδρα και τόσο όμορφο, βλέπεις δεξιά σου λευκό πύργο, θάλασσα και τους φαν. Είναι πολύ μαγικό. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη είναι φημισμένη για ότι είναι πολύ όμορφη. Εγώ χαίρομαι για κάθε φορά που έρχομαι το ίδιο. Βέβαια και επίσης με την αφορμή του Αλμύρα Festival, που γνωρίζω γιατί μιλούσε τώρα και μαζί με τον Μάκη, ότι θα κάνει τέσσερις τέτοιες συναυλίες και στα Γιάννενα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα. Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη θα γίνει και κάπου αλλού. Ωραία, εμάς μας ενδιαφέρει εδώ. Πού είσαι, που έχουμε κοντά μας. Ας πούμε στα φεστιβάλ τώρα, επειδή την πρώτη μέρα γνωρίζοντας ότι θα είναι ο μηδενιστής η Courtney Vegas στα Βέντο. Εγώ την επόμενη μέρα είδα πολύ καλό ότι θα είναι και ο φίλος μου ο Ρέμος Ρόκος Φουρέιρα. Δηλαδή είναι ωραία αυτά τα φεστιβάλ, γιατί μπορούμε μέσα και σε ένα μεγάλο φεστιβάλ να δούμε πολλά πράγματα. Και πρέπει να σου πω, επειδή χθες εγώ μίλησα. Και πολύ λογικές οι τιμές. Με το Σταύρο από τους Βέγκας, είναι τόσο ενθουσιασμένοι που θα είναι μαζί σου. Δηλαδή δεν περιγράφει τη χαρά τους. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί ουσιαστικά και εκτός από τον μηδενιστή, έχω συνεργαστεί με όλους. Που θα είναι αύριο στο Αλμύρα Φέστιβάλ. Τώρα πίσω στήχη και στο μέλλον μαζί με το μηδενιστή να κάνουμε κάτι. Αλλά λέω, καλά παιδιά, αυτοί είναι όλοι που έχω συνεργαστεί. Αυτοί είναι φίλοι μου όλοι και περάσαμε καλά. Καλά, και ο μηδενιστής είναι φίλος. Απλά δεν έτυχε να συνεργαστεί στο μέλλον. Έχει τύχει δισκογραφικά να. Δισκογραφικά. Ναι. Α, τώρα που είπες δισκογραφικά, γιατί θα ξαναέρθουμε στο Φεστιβάλ Αλμύρα. Εγώ κρατάω εδώ τώρα ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά. CD. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί περάσανε τρία χρόνια. Πρέπει να σου πω ότι η φαν σου, επειδή την χάνει να έχω και μια πολύ καλή σχέση, γιατί είσαι ένα από τα καλύτερα fan club, του συναντάω σε διάφορα σημεία, δηλαδή στα καφέ της πόλης, στο δρόμο, στο γυμναστήριο, και μου λένε, πες της γιατί άργησε τόσο πολύ. Κάνεις αυτή την ερώτηση. Γιατί... Λοιπόν, για πες μου γιατί τρία ολόκληρα χρόνια. Τρία ολόκληρα χρόνια. Πρώτον, είχε λήξει το συμβόλαιο μου μαζί με τη Sony. Είχα πολλές και διάφορες προτάσεις. Ένα διάστημα, όπως θυμάται όλος ο κόσμος, εγώ είχα φύγει από την Ελλάδα για δικούς μου προσωπικούς λόγους. Και απλά μετά, μέχρι να ετοιμαστεί το συμβόλαιό μου, αργήσαμε πάρα πολύ. Γιατί μετά έγινε αυτό το πράγμα με EMI και Universal, το οποίο αγοράστηκε η EMI από την Universal, το οποίο όμως στην Ελλάδα συνεχίζει και είναι μήνος EMI Universal. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία ήταν γύρω σε 1,5 χρόνο. Ήταν διαδικαστικό, δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο δεν αφορούσε εσένα μόνο, αλλά αφορούσε και άλλους καλλιτέχνες. Απλά βρέθηκες εσύ στο μάτι του κυκλώνα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν θελάσου. Αλλά θα σου πω κάτι. Είχαμε ξεκινήσει και δουλεύαμε. Πρωτού ήταν υπογεγραμμένο το συμβόλαιο. Και επίσης, εντάξει, επειδή υπέγραψα με Ολλανδία, όμως έπρεπε να δούμε πώς θα γίνει. Ποιοι είναι οι άνθρωποι, θέλουν να παραμείνω, δεν θέλουν να παραμείνω. Γιατί όταν αλλάζουν και πράγματα τελευταία στιγμή, έχουμε και το δικαίωμα να αποσυρθούμε από την πρόταση. Βέβαια. Ή ακόμα και αυτή. Άμα αλλάξει η ομάδα και μπορεί, ας πούμε, ο διευθυντής να πει ότι εγώ την Παπαρίζου δεν την πάω. Δεν τη θέλω στην εταιρεία. Καλά, θα σου πω κάτι. Αυτό είναι σπάνιο και αυτό δηλαδή θα ήταν επιστημονικής φαντασίας, γιατί είσαι από τα παιδιά τα καλά. Είσαι δουλευτάρου. Είσαι πάρα πολύ καλή φωνή. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Και να σου πω κάτι. Είσαι στενταράκι. Τι σημαίνει στενταράκι? Είσαι μια τραγουδίστρια η οποία θα φέρει τα αναμενόμενα σε κάθε δισκογραφική εταιρεία στην οποία το εκάστοτε χρονικό διάστημα θα υπογράψει. Είσαι το σιγουράκι
μιας εταιρείας. Είσαι μια τραγουδίστρια, η οποία έχει airplay. Θα το πω ως τυκλίδες ασφαλείας. Είσαι μια τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει τραγούδια από ελληνικά έως ξένα άλμπου. Και με διαφορετικούς δημιουργούς. Δηλαδή δεν είσαι μούσα ενός δημιουργού που θα σου δίνει εφόρου ζωής πάντα τραγούδια και πάντα επιτυχίες. Έχει συνεργαστεί με όλους και βέβαια τον καθένα τον εξυπηρέτησε για το δικό σου και το δικό του σκοπό με τεράστια επιτυχία. Εντάξει, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι μου είναι μεγάλο πράγμα, ας πούμε, όταν ένα συνθέτης μου εμπιστεύεται τα τραγούδια. Και ίσως θα έλεγα ότι μέσα στο συγκεκριμένο δίσκο η έκπληξη, ο άνθρωπος που μου εμπιστεύτηκε τραγούδια, είναι ο Νίκος Αντύπας. Εννοείται. Που είναι εντελώς διαφορετικό ρεπερτόριο, να το πούμε έτσι, και παλιός rock star ο ίδιος. Να σου πω, νομίζω ότι είσαι η πρώτη που κάνει αυτό το εγχείρημα με τον Νίκο τον Αντύπα. Είχε κάνει και η Κέτη. Ναι, αλλά η Κέτη προσμετράτω σε ελαφρολαϊκή τραγουδίστρια. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή. Όχι, εσύ... αλλά κάνει και πολύ πιο έντεχνο, α πούμε. Ναι, καλά, είναι κλασικά του εντέχνου, κατά βάση. Είναι του Μωραΐτη. Αυτό που θα έλεγα, επειδή αυτό που είπα πριν, ότι είχα πολύ μεγάλο άγχος για το συγκεκριμένο δίσκο, γιατί ήθελα να κάνω και πάλι κάτι πιο διαφορετικό. Δηλαδή, ίσως οι πιο δηλαδή οι δύο προηγούμενοι δίσκοι, που ήταν, ας πούμε, η Πόρτα για τον Ουρανό που κυκλοφόρησε το 8, ήταν ένας δίσκος που ήταν με πιο ροκ άκουσμα. Ο επόμενος ο δίσκος έγινε ίσως λίγο πιο κλαμπ. Ο συγκεκριμένος έχει γίνει ένα βήμα λίγο πιο όριμος, γιατί έχει περισσότερες μπαλάντες και επίσης πιο καθαρό έμος pop. Γι' αυτό λοιπόν και Έλληνα Παπαρίζω επέλεξε τον τίτλο. Τι ώρα θα πούμε. Ναι, κοιτά, ήταν εξαιρετικό. Τι ώρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια, σαν Έλληνα Παπαρίζω πρέπει να δώσει το στίγμα γιατί άρχισε 3 χρόνια. Είναι σαν να κλείνει ραντεβού πλέον με τον κόσμο. Τι ώρα θα βγούμε και για το τι θα βγούμε. Θα βγούμε για σούσι, θα βγούμε για συναυλία, θα βγούμε για περπάτημα με το εμφιαλωμένο νεράκι μας. Θα βγούμε για να κάνουμε τα πάντα έχοντας τα ακουστικά μας και ακούγοντας αυτή την πολύ όμορφη δουλειά. Να πούμε λίγο συντελεστές και πόσα τραγούδια έχει. Κοίτα, είναι 15 τα τραγούδια. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι 15 ακριβώς, είναι μετρημένα. 15 επειδή το 15ο είναι το Save Me SOS, το οποίο το έχω κάνει και στα ελληνικά και στα ξένα. Κάποια από εδώ πέρα τα τραγούδια είναι ήδη ηχογραφημένα στα ξένα, γιατί φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει ένας ξένος δίσκος. Μες στο μυαλό μου είσαι, με πας εκεί που θέλω να ρωτήσω. Ναι, ας πούμε, επειδή τώρα το έχω έτοιμο, γιατί όλες τις υπόλοιπες φορές όλοι μου κάνουν την ίδια ερώτηση, ενώ δεν έχω κάτι να προετοιμάσω. Επίσης η ερώτηση είναι: η Έλληνα Παπαρίζου, μετά το My Number One, μετά την τεράστια επιτυχία, μετά την αναγνωρισιμότητα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα μπορέσουμε να πούμε, γιατί δεν έκανε το εγχείρημα να κάνει μια καριέρα κάτι στο εξωτερικό? Δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Ήταν bad timing όλα αυτά. Γιατί αυτά, δυστυχώς δηλαδή, έτσι ανακαλύφθηκα και εγώ για να κάνω την καριέρα μου. Ήμουνα την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο. Γιατί ειδικά όταν ήμουν και 17 χρονών, φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλα πιτσίρικα που ήταν ακόμα πιο ευλογημένα από ένα ταλέντο. Απλά στη ζωή μας πρέπει πάντα να είμαστε την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε τύχη. Το σωστό timing. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή η τύχη αυτό είναι ουσιαστικά. Άρα λοιπόν δεν ξύπνησα ξαφνικά και με ήξερε όλος ο κόσμος. Και θέλω να κάνω διεθνή καριέρα, σηκώθηκε ένα πρωί. Ναι. Απλά δεν έγινε. Και μετά ήταν κανονικά το 9 που είχα πει ότι είχα συγκεντρωθεί για να πάω πάνω στη Σουηδία να δουλέψω και τα λοιπά. Πέθανε ο μπαμπάς μου. Είχαμε την αδικία με τα δικαστήρια τότε, γιατί δεν είχε φτάσει το ασθενοφόρο. Δεν ήμουν έτοιμο. Άμα θα βγαίνα στα μίντια, θα έκραζα το δημόσιο. Και θα είχα φτάσει σε σημείο που θα έλεγα ότι για πάρτι σας έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Και δεν θα έκανες και για το σωστό promotion, αν έκανες το album. Δεν θα ήταν καθόλου καλό. Και θα έλεγαν ότι εκμεταλλευόσουν και το αυτή την κατάσταση, ναι, που αυτή εμένα κατάσταση δεν μου άρεσε να το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και τόσα πράγματα που βγήκαν και μάλλον συζητηθήκαν για την προσωπική μου ζωή μετά από τον χωρισμό, τα θεωρώ καθόλου απαραίτητα. Γιατί εγώ είμαι ένα πλάσμα που έχω γεννηθεί για να κάνω κόσμο χαρούμενο. Γιατί αν ήταν, αλλιώς να λέγαμε μόνο μπαλάντες, να δίνω πόνο για έρωτα. Ξέρεις που λένε δώσε πόνο, δώσε πόνο, δώσε πόνο. Εγώ θέλω να λέω ευχάριστα, ωραία pop τραγούδια, να κάνω τον κόσμο χαρούμενο. Θέλω να βγαίνει έξω να τραγουδάει, να χορεύει. Και γενικά να περνάει όμορφα ακούγοντας Έλληνα Παπαρίζου. Ναι. Το άλμπουμ λοιπόν, το αγγλόφωνο, πότε θα κυκλοφορήσει και σε ποιες χώρες ξέρουμε? Όχι ακόμη ποιες χώρες είναι. Ξέρω ότι έχουν συζητηθεί ακόμα κάποιες χώρες, αλλά θα είναι κάποιες. Θα ξεκινήσουμε από τη Σουηδία όμως, γιατί άμα καταφέρουμε να κάνουμε και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο στη Σουηδία, θα χαρώ. Κυκλοφόρησε τώρα το πρώτο single. Μέσα στο καλοκαίρι θα πάω και πάνω να κάνω κάποιες εκπομπές κτλ. Οπότε πότε περιμένουμε ότι θα κυκλοφορήσει?
Νομίζω γύρω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τραγούδι και θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας για να πούμε και άλλα πράγματα. Πολλά πράγματα. Ωραία. Τραγούδι. Στον αέρα και ένα λεπτό, αρκεί να ακούμε λίγο τραγούδι και να ακούμε πολλά πράγματα την Έλα Παπαρίζου. Γιατί κάνει σπάνια συνεντεύξεις. Και όταν κάνει συνεντεύξεις, μετά σχολιάζονται όλα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Έξω καρδιά, αυτό που είπες, θες να κάνεις τον κόσμο να περνάει ωραία και δεν κρύβεσαι από τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να είσαι αληθινός. Και να μην προσποιείσαι γενικότερα. Γι' αυτό σε αγαπάει ο κόσμος όμως. Γιατί λένε ότι η Έλληνα Παπαρίζου είναι από τις ελάχιστες τραγουδίστρες η οποία δεν βάζει stop ούτε στους φαν της, αλλά ούτε και στην προσωπική της ζωή. Όταν είναι καλά, θα βγει να το πει. Όταν δεν είναι καλά, πάλι θα βρει τον τρόπο να πει γιατί δεν είναι καλά και μέχρι και όμως να μην το διονύσει, να μην το αναπαράγει. Άσχετο του μετά αναπαράγεται. Ναι, αναπαράγεται από μόνο του, γιατί άμα δεν ήταν αναπαράγεται θα πρέπει να το να ράψω το στοματάκι μου. Κοίτα, πιστεύω ότι πολλές φορές ο κόσμος πιστεύει, ας πούμε, ότι πρέπει μονίμως να μην απομυθοποιούμαστε οι καλλιτέχνες. Αλλά μερικές φορές είναι πάρα πολύ ωραία ο κόσμος να ταυτοποιείται κανονικά με τον καλλιτέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς ήταν, ας πούμε, ακόμα και τότε, όταν η Κάιλι Μινό είχε πάθει καρκίνο μαστού. Και βγήκε το είπε. Πήγε, στήριξε, έκανε, έρανε. Δηλαδή, πόσες άλλες γυναίκες. Όπως και η Αντζελίνα Τζολί τώρα. Όπως και η Αντζελίνα Τζολί τώρα τελευταία, το ίδιο πράγμα και η Αναστέιζια που έχει κάνει. Βέβαια, κάποιοι επικρίνανε αυτές τις κυρίες που βγήκαν και το είπανε ή που κάνουν μαστεκτομή και ότι δεν είναι σωστό και όλα αυτά. Κοίτα. Πρώτον, ο καθένας είναι υπεύθυνος για το κορμί του. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ γνωρίζω πολλές φίλες μου που έχουν το γονίδιο. Ή μάλλον, ας πούμε, κάποιος μες στην οικογένεια. Την κληρονομικότητα. Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και ειδικά ο καρκίνος μαστού στις γυναίκες, που πολλές φίλες μου έχουν πάει και έχουν δει το καρκινικό δίκτυο, μήπως πρέπει όντως να κάνουν αφαίρεση προτού το πάθουν. Mm. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο καλύτερα παρά να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία, να κάνεις τις χημοθεραπείες, τις ακτινοβολίες, όλα αυτά. Οπότε είναι η πρόληψη και από εκεί και πέρα, όπως είπες. Πάντα πρέπει με την υγεία μας να είμαστε αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε, ακόμα και η λέξη ευτυχία είναι κομμάτι της υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν και ψυχολογικά δεν είμαστε καλά, σημαίνει ότι η υγεία μας δεν είναι καλά. Άρα, η υγεία, ευτυχία πάει μαζί. Και είναι ο άσος στη ζωή μας. Εσύ τώρα είσαι ευτυχισμένη. Λάμπεις. Είμαι και πολύ εσύ λάμπεις, καλά. Μπάμπι μου, πολύ καλά. Κοίτα, όσο και καλά να είμαστε όλοι, πάντα αναζητάμε να βρούμε και κάτι άλλο να γινόμαστε λίγο πιο καλύτερα. Είμαστε, μωρέ, αχόρταγη αυτό, λες. Όχι, δηλαδή, όχι. Θα σου πω κάτι. Αχόρταγη δεν είμαι, αλλά θέλω να βρω και κάτι ακόμα που θα με κάνει λίγο ακόμα πιο χαρούμενη, γιατί θα κάνω και άλλους ανθρώπους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πιο χαρούμενος. Γιατί όταν κουβαλάς τόσο μεγάλη αισιοδοξία και είσαι χαρούμενος, το δίνεις. Δεν το κρατάς για τον εαυτό. Ναι, βγάζεις. Άμα το κρατάς για τον εαυτό. Είσαι μίζερος. Και λέω είσαι χαρούμενη γιατί το διάστημα αυτό βγήκε η καινούργια σου δισκογραφική δουλειά. Είσαι ευτυχισμένη στα προσωπικά σου. Καινούργιοι συνεργάτες, γνωρίζω καινούριον κόσμο. Έχει μπει η άνοιξη που δεν μου αρέσει καθόλου ο χειμώνας. Το ίδιο, τι ζώδιο είσαι. Είμαι υδροχός. Εντάξει, και εγώ μετά τα 30 ο υδροχός. Έχω οροσκόπο. Ο υδροχός έχει πάει. Εγώ έχω μπει στο ζυγό. Λοιπόν. Το βλέπουμε και από το εξώφυλλο. Αλλά όπως είπες και εσύ, όταν είσαι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και είσαι καλά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Θέλω να έρθω λίγο σε αυτό που λένε καινούργια δουλειά, καινούργια πράγματα, αλλά να μου πεις τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Έλα να παρήσω, τι κάνει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα κάνει περιοδία. Διακοπές δεν έχουμε. Κάπου ενδιάμεσα θα κάνω και διακοπές, δεν θα πω και όχι. Έχεις επιλέξει τόπο διαμονής για διακοπές, δηλαδή έχεις κάποιο αγαπημένο μέρος? Όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα πάω στο χωριό μου, στο Μουζάκι, στην Καρδίτσα. Και κάποια στιγμή θα πάμε και στην Αίγινα, επειδή κατάγεται ο Ανδρέας από εκεί. Α, δεν έχουμε γάμο. Όχι καλέ τώρα. Γιατί, να σου πω, όχι, επειδή είπες ότι θα πάμε στο χωριό και του Ανδρέα, γιατί ακούστηκε και το διάβασα εγώ και σε διάφορα site, ναι, ότι έγινε επίσημη πρόταση γάμου. Κοίτα, η πρόταση έχει γίνει, απλά το έχουμε αφήσει έτσι. Και ότι κάποια στιγμή θα φορέσει η Έλληνα τον νηφικό και ξέρεις τι είπα εγώ στον αέρα. Εγώ άνετα ντύνομαι και παρανυφάκι για πάρτι. Αλήθεια. Στον αέρα. Η Έλληνα λέει την αγαπάω τόσο πολύ που και παρανυφάκι να μου το ζητήσει. Εγώ θα γίνω παρανυφός, το λέω. Αν ψάχνετε παρανυφάκι, Ανδρέα, Έλενα, είμαι στη διάθεσή σας. Άρα λοιπόν τώρα το καλοκαίρι δεν τρώμε κουφέτα, γιατί κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, μην λες να φάμε καμιά φλασιά και να πούμε ότι ξέρεις τι, Ανδρέα, πάμε να το κάνουμε σε δύο εβδομάδες και να τελειώνουμε. Mm-hmm. Μπορεί και αυτό, δεν ξέρω, το έχουμε αφήσει έτσι. Θα το κάνετε για εσάς, δηλαδή
σε στενό οικογενειακό κύκλο και μετά μπορεί να κάνεις και ένα ανοιχτό πάρτι. Θες να το μοιραστείς με ειδικούς ανθρώπους, δεν το έχεις σκεφτεί ακόμη, δεν το έχετε συζητήσει. Το μόνο σίγουρο είναι, αν ποτέ θα παντρευτούμε, είναι ότι το πρώτο παντρευόμαστε για μας. Εννοείται. Και νομίζω ότι πλέον, ας πούμε, επειδή έχουμε μεγαλώσει και ήδη, ο Ανδρέας ήταν παντρεμένος πριν. Ξέρω ότι χάρηκε και πάρα πολύ τον πρώτο γάμο, ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο πράγμα θα προσέξουμε να κάνουμε και τώρα. Δηλαδή ότι πρέπει εμείς οι δύο να περάσουμε καλά, γιατί θα είναι η δική μας η αξέχαστη βραδιά. Νομίζω ότι όταν είμαστε και πιο μικροί και παντρευόμαστε, κοιτάμε μονίμως ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Και νομίζω ότι κανονικά είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Όταν δείχνουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και όχι ξινοί και δείχνουμε ότι είμαστε κουρασμένοι στο γάμο μας, γιατί συνήθως αυτό παθαίνουν, ότι τα ζευγάρια βγαίνουν ράκος, δεν γίνεται τίποτα το βράδυ του γάμου, απολύτως, πέφτουν και οι δύο ξεροί στο κρεβάτι. Αυτό, δηλαδή πιστεύω όμως ότι θα είναι απλά, δεν θέλω μεγαλεία. Λοιπόν, θα πω εγώ κάτι τώρα, μου δίνεις το δικαίωμα, το λέγαμε εκτός αέρα. Το να αδικούν τον άντρα σου, τον άντρα σου, τον Ανδρέα, οι φωτογραφίες, ναι. Το να αδικούν οι φωτογραφίες. Το να αδικούν, ναι. Πολύ. Okay. Συγχαρητήρια. Στην επιλογή τραγούδια. Λοιπόν, οι Έλληνες Παπαρίζουν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο κόσμος είναι έξω, περιμένει να βγει και φωτογραφίες, στέλνουν και πολλά μηνυματάκια. Και φυσάω τα συντάκια και που υπογράφει το 10 τυχερών. Δεν έχω πει εγώ τα ονόματα τους. Μετά όταν θα φύγει η Έλληνα θα πω και τα ονόματα του τυχερών. Δεν το ξέρουνε. Θα τους κάνουμε ευτυχισμένους στο φινάλι της εκπομπής ότι έχουν κερδίσει, τι κάναμε στην κλήρωση. Να σου πω, Έλενα. Για πες. Είπαμε ότι αν είναι να έρθει, θα είναι να έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει δηλαδή για το γάμο και θα το κάνετε για εσάς και μετά μπορεί να κάνετε ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους αν χρειαστεί. Πρόσφατα όμως είδαμε μια φωτογράφηση που παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Τι? Και σχολιάστηκε από κάποιους αρνητικά, από κάποιους θετικά. Έκανες ένα εξώφυλλο για ένα περιοδικό. Μια εφημερίδα. Εφημερίδα. Με την Courtney Parker που φιλιόμαστε στο στόμα. Στο στόμα. Ναι. Ναι. Πες μου λοιπόν, ήταν εσωτερική ανάγκη, ήταν στα πλαίσια του promotion, γιατί αυτό γράφτηκε όχι, και όλο για το CD. Στα πλαίσια του promotion δεν είναι, γιατί όσον αφορά για την ομοφοβία, είναι κάτι που έχω κάνει δήλωση ήδη από το 2008, όταν είχε χορογραφήσει την πόρτα για τον ουρανό ο Φωκάς Ευαγγελινός, που φορούσανε φανέλες που ήταν με το ουράνιο τόξο. Και ήταν ζευγάρι που χορεύανε αγόρια-αγόρια, κορίτσι-κορίτσι και κορίτσι και αγόρι. Επειδή είμαι πάρα πολύ εναντίον του ρατσισμού, και βέβαια ότι ήταν η Κόρτνη, νομίζω ότι επειδή πολλοί και αυτό σχολιάσανε, πως τόλμησε η Έλληνα και φίλησε ένα μαύρο κορίτσι. Και εγώ λέω ντροπή σε αυτό που το είπε. Όχι σε μένα που το έκανα. Καταρχάς δεν ήταν ούτε καν ερωτικό, φίλε, αλλά και να ήταν οι προτιμήσεις μου αυτές. Κατάλαβες, απλά δεν είναι οι δικές μου προτιμήσεις. Η Κόρτνη είναι μια απλή φίλη μου. Πολλές από τις φίλες μου τις έχω φιλήσει στο στόμα. Ακόμα και τη Μανούλα μου έχω φιλήσει στο στόμα. Κάποιοι είπαν, επειδή είναι, να πούμε ότι είναι χορεύτη και χορογράφος, ότι είναι και το έτερο νήμις ενός φίλου σου. Ναι, το... τον Χρήστο από τις μέλισσες. Ναι, το δώσω να στεγνά, έτσι αγάπη μου. Μπράβο, έτσι, έτσι. Αχ, αυτές οι μέλισσες. Και ότι είναι το έτερο νήμις του Χρήστο από τις μέλισσες. Αχ, μελισσούλα. Να, μελισσάκι. Ότι το κάνατε στα πλαίσια του προμόσου, στα πλαίσια των συνεργασιών σας. Και όλα αυτά, ξέρεις ότι θα βγαίνει να το πούνε. Γι' αυτό σου κάνω και αυτή την ερώτηση, για να απαντήσεις και σε αυτό το θέμα. Όχι, δεν ήτανε. Εγώ απλά είμαι εναντίον της ομοφοβίας και γενικότερα ο ρατσισμός, είτε είναι, ας πούμε, ότι κάποιος δεν ανέχει τους ξένους και τον και τ' άλλο, γιατί μου έχει συμβεί. Και τώρα τελευταίο καιρό, πριν, ας πούμε, 3-4 μήνες, που περπατούσα στον δρόμο και μου έλεγε βαρέθηκα όλους τους μαύρους που έχουμε μαζέψει εδώ στους δρόμους. Και λέω, τι λες, φίλε μου, του λέω. Μιλάς σε ένα παιδί μεταναστών, που η μαμά μου ήταν ένα παιδάκι, που ήταν η γιαγιά μου τότε 40 χρονών και η μάνα μου 10, που ήταν στους δρόμους. Και φύγαν στη Σουηδία. Και, ναι, αλλά στην αρχή ήταν κιόλας μέχρι να βρουν δουλειά και το άλλο και το άλλο που είχαν πρόβλημα και τα λοιπά. Την τραβήξανε, βέβαια. Τα έχεις ζήσει. Κατάλαβες. Στο πετσί σου. Δεν τα έχω ζήσει. Τα έχεις ακούσει, τα έχεις ανεδικήσει όμως το παιδί σου. Μετά μπράβο. Που έχει περάσει, το οποίο η μαμά μου έχει πει όλη την ιστορία της, πώς περάσαν για να φύγουν κτλ. Και τι πιστεύω τώρα εγώ, επειδή και αυτούς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και είναι πιο εύκολα για αυτούς να έχουν άποψη, θέλω να τους δικαιολογήσω με την άποψη ότι όταν δεν γνωρίζεις, φοβάσαι. Και όταν φοβάσαι, βγάζεις αντίσταση, κατάλαβες τι εννοώ. Απομακρύνεις. Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή όταν κάποιος, δηλαδή έχω γνωρίσει και κάποιους που ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν γκέι φίλους και γνωρίσανε 2-3 δικούς μου και να μου λένε, καλά,
μα αυτή είναι μια χαρά παιδί. Α, αυτό είναι μια χαρά παιδί. Τι περίμενε, δηλαδή. Να έχω κανένα κέρατο. Όχι, δηλαδή ότι θα είναι κακή άνθρωπο, ότι θα είναι κάτι. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια σεξουαλική προτίμηση. Δηλαδή δεν πάω εγώ σε δεν πάει να πει ότι δεν είναι άνθρωπος κι αυτός, ναι, ότι δεν έχει τις ανάγκες τις προσωπικές του, τα δικά του θέλω, εγώ πρέπει αυτό. Και όλα αυτά που έχουν. Θα γίνει και το Gay Pride τώρα εδώ, θα γίνει. Ιούνιο μου φαίνεται είναι. Ιούνιο, οκ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είχε ενδιασμό όταν σου έγινε η πρόταση ή κατευθείαν είπες ναι, θα την κάνω τη φωτογράφηση. Δεν είχα κανένα ενδιασμό. Με ρωτήσανε με ποιον θα μπορούσα το είχα κάνει. Είπαμε 2-3 άτομα. Θα πέσαν κι άλλα άτομα στην κουβέντα. Όχι, ήρθε πληθώρα. Η Κόρτνη είναι και πολύ φίλη μου. Δηλαδή και όταν τη είπα ότι η Κόρτνη θες να κάνουμε ένα ωραίο. Α, θες να κάνουμε ένα ωραίο εξώφυλλο μαζί. Και μου λέει βέβαια, γιατί να μην κάνουμε εξώφυλλο. Θα σου πω τι θα κάνουμε όμως. Θα μου πει αν το δέχεσαι. Λέω θα φιληθούμε στο στόμα. Αλλά ναι, με θα μα βγει ένα πάθος, αλλά επειδή και η μαμά τη είναι ηρέα. Αλλά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Να σου πω, αισθάνθηκες ποτέ όμως μία κοπέλα να σε φλερτάρει και να αισθανθείς άσχημα? Πολλές φορές, όχι, δεν έχω αισθανθεί. Με κολακεύει. Ναι, σε κολακεύει, αλλά όταν γίνει πιο απαιτητικό, πιο... να το τραβήξω λίγο πιο εσχρό, πιο προκλητικό, πώς αντιδράς? Γιατί να, υπάρχουν και τέτοιες εκφάνσεις από κάποιους οι οποίοι έχουν κάποιες τέτοιες προτιμήσεις, ναι. Και μιλάμε τώρα για πώς το διαχειρίζεσαι. Είναι και λίγο πιο aggressive αυτό, ναι. Βρίσκω τον τρόπο μου να καταλάβουν ότι ευχαριστώ, thank you, but no πάρω. Thank you. Καταλαβες, γιατί είναι τώρα σαν εσύ δημοσιογράφος. Έχεις το δικαίωμα να μου κάνεις την ερώτηση. Και έχω το δικαίωμα να μη σου απαντήσω. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή είναι πολύ πιο. Με τον τρόπο μου το διαχειρίζομαι, πες. Να, ακριβώς. Δεν με έχει προσβάλει καμία από τις κοπέλες. Κάπου, αν. Ναι, συζητάω, θα ρίσκει, μου συμβαίνει κάθε μέρα. Όχι, μου έχει συμβεί τρεις φορές στη ζωή μου. Δύο ή τρεις φορές. Δεν με έχει πειράξει. Δηλαδή ίσα που μπορώ να πω ότι παιδιά σήμερα με καμάκωσε μία. Μ' αρέσει. Ναι, αλλά δεν με χαλάει. Δηλαδή με. Πες μου τώρα, ένας παντρεμένος άντρας ή μια παντρεμένη γυναίκα που έχουν οικογένεια και παιδί, άμα του τύχει κάποιος στον δρόμο όταν πάει στο μανάβι να πει τι ωραία γυναίκα που είσαι εσύ, είσαι πολύ ωραίο παιδί. Είναι κοπλιμένο. Για πες μου τώρα, θα το δεχτείς, ναι. Δεν θα το νιώσεις ωραία. Ναι. Ότι μετράω ρε παιδί μου, ότι απασχολώ. Να απασχοληθούμε με διαφημίσεις παρακαλώ πάρα αυτά. Χρήμα. Στρέψαμε λοιπόν μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ με Έλληνα Παπαρίου στο Κοσμοράδιο 95,1 και μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσω www.cosmoradio.gr και μας βλέπετε από την κάμερα. Και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνυματάκια σας και για την αγάπη σας εδώ στην πολύ αγαπημένη Έλληνα Παπαρίζου. Φέτος ξεκίνησε η σεζόν πηγαίνοντας στη Σουηδία και πήρες μέρος και στο Dancing with the Stars. Πώς λέγεται αυτό στη Σουηδία, έτσι λέγεται Dancing with the Stars ή αλλιώς? Let's dance. Ποια ήταν η εμπειρία σου? Καλά, δεν υπήρχε ο υδρότας που ρίχνα, δηλαδή. Επειδή είχα ζήσει το να κάθομαι στην επιτροπή, ήθελα πάρα πολύ. Dancing on Ice. Στο Dancing on Ice. Έλεγα ότι θέλω να πάω και από την άλλη πλευρά. Και το έκανα. Πέρασε καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πόσα live έκανε. Στο τρίτο βγήκα. Δεν ντρέπονται λίγο. Ντροπιέ που θέλουν να χαθούν. Δεν πειράζει. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αν σου γινόταν πρώτα, θα χορεύες. Δηλαδή στο Dancing with the Stars, αν θα γίνει Dancing on Ice, δεν ξέρω. Μπορεί. Απλά εκεί ήμουνα σε μία φάση και σε λίγο. Μέσα περίοδος, ξέρεις, μέχρι να αποφασίσω τι θέλω. Νομίζω ότι τώρα πάλι όμως έχω μπει στην κατεύθυνση μόνο να κάνω τραγούδια. Μόνο να κάνεις τραγούδια. Λοιπόν, τώρα κάνεις τραγούδια, κάνεις και πολύ καλά τραγούδια. Επίσης ένα άλλο ερώτημα που λένε οι πάρα πολλοί φαν σου, θα τα υπογράψεις τα. Ναι. Δεν μην αγχώνεσαι. Έχουμε χρόνο, άλλη μια ώρα θα κάτσεις. Λοιπόν, θυμάνε μέσα που θα σε κρατήσω εδώ πέρα. Eurovision θα ξαναπηγαίνεις, γιατί και φέτος γράφτηκε ότι θα πηγαίνεις για τη Σουηδία και ότι γράφτηκε και τραγούδι για σένα, για το μέλλον του φέστιβαλ. Τραγούδι δεν είχε γραφτεί. Το άκουσες κι εσύ όμως ότι είπαν ότι έχει γραφτεί τραγούδι για το μέλλον του φέστιβαλ, όπως λέγεται η προεπιλογή για το Σουηδικό. Μου ήρθε μία πρόταση από την ΕΡΤ για να πάω. Α, αλήθεια, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Όχι, είχε γραφτεί κι αυτό. Είχε γραφτεί. Είναι αλήθεια όμως ότι σου ήρθε πρόταση. Ναι, ότι είχε έρθει πρόταση, είχε έρθει. Αλλά απλά νομίζω ότι το έχω κάνει. Δηλαδή δεν θέλω να ξαναπαναλαμβάνομαι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ βλέπεις ότι τον κάθε δίσκο προσπαθώ να το κάνω διαφορετικό. Για τη Σουηδία θα πήγαινες. Γιατί βλέπουμε και ότι καλά, η Σουηδία. Καλά, σήμερα θα ήταν, φέτος νομίζω θα ήταν ντροπή μου να πήγαινα, ας πούμε, στη Σουηδία. Και να νιώθω ότι είμαι αντίπαλη της Ελλάδος. Μαργόζα μας, το αγάθωνα. Στη χώρα που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, που ξεκίνησε η καριέρα μου κτλ. Θα στάχωνε και ο αγάθωνας μετά που σε συμπαθεί και λέει ότι πήγε στη Eurovision μόνο για. Πώς σου φάνηκε αυτό που είπε ο αγάθωνας? Τι είχε πει ο αγάθωνας? Ότι εγώ πάω Eurovision γιατί
γουστάρισα την Έλληνα Παπαρίζου και είδα Eurovision πρώτη φορά με την Έλληνα Παπαρίζου και αγαπάω Έλληνα Παπαρίζου. Είναι γλυκύτατος ο κύριος Αγάθωνας και πιστεύω ότι είναι πολύ αυθεντικός. Και νομίζω ότι γενικότερα μας λείπει αυτό το πράγμα να έχουμε αυθεντικά πράγματα. Πάντως τη μόνη τραγουδίστρια που ήξερε στην Ελλάδα καλά ήταν την Έλληνα Παπαρίζου. Ο Αγάθωνας πάντα το έλεγε. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, ότι με τη Eurovision μπήκα σε πολλά ελληνικά σπίτια, σε μεγάλους, μικρούς, δηλαδή έκανα, ξέρω και το νιώθω ότι μαζί με την ομάδα που ήμασταν τότε, ότι έκανα πολλές γιαγιάδες και παππούδες, μάνες ή πατέρες και παιδάκια πολύ ευτυχισμένους. Θέλω να σου πω πως το πανηγύρισα, εγώ δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Εγώ το πεζούτο 206 το κάμπριο, κάνω και διαφήμιση τώρα, έτερνε κάτι. Το έχω ανοίξει. Και τσίριζες μόνος σου στην τσιμισκή. Έχω βγει, παιδιά. Ο τρελός ο παρουσιαστής, ο παραγωγός. Και μετά θα σας πω το άλλο. Τότε είχα τις δημόσιες σχέσεις στο Fix και είχαμε το Fame Story τότε. Τα παιδιά το Fame Story. Ναι, 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 ναι. Και τραγούδιζε, και τότε το δικό σου τραγούδι, το Number One, το τραγουδούσε η Νάση Αλεξιάδη. Και δεν είχαμε σημαίες. Και ένας σερβιτόρος φορούσε μια μπλούζα που είχε πάνω την ελληνική σημαία. Το λέω, βγάλτε να. Μου λέει, γιατί βγάλτε τη φορέ η Νάση. Σήμερα λέω, κερδίσα. Το βγάζω την πλούτη και πάω στην Ασκηλό. Αυτή θα βάλεις, με αυτό θα βγεις να πεις το Number One. Αλήθεια, λέει. Κάτι μου μαθαίνει. Εγώ το πανηγυρίσαμε όλοι τότε. Είχα ακούσει ότι η Δέσποινα είχε βγει από το καμαρίνι με τη ρόμπα πάνω στη σκηνή. Ναι, γίνανε πάρα πολλά τρελά πράγματα. Πολλά, ωραίες στιγμές. Θα πήγαινες λοιπόν για τη Σουηδία. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή νομίζω ότι επειδή πολλά χρόνια μου ζητούσαν και ο Κρίστιαν Μπιόρκμαν από τη Σουηδία να πάω, νομίζω ότι πέρσι έκανα κάτι. Επειδή έλεγα πάντα ότι κάτι πρέπει να κάνω, κάτι μπορώ να κάνω, να γράψω ένα τραγούδι αυτό, να πάω πάλι να συναγωνιστώ, πιστεύω πως όχι. Πέρυσι είχα πάει στη Σουηδία και είχα κάνει το Popular. Ναι. Χάρηκανε πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Θα σε ενδιέφερε κάποια στιγμή να μεταδώσεις τη βαθμολογία, την ψηφοφορία για την κρατική τηλεόραση? Γιατί βλέπουμε ότι πολλοί τραγουδιστές και τραγουδίστες που έχουν συμμετέχει στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision. Πάρα πολύ να το κάνω. Γιατί έρθε στο έχει προτείνει. Κοίτα, πολλές φορές, επειδή γνωρίζω πάντα ότι στην ΕΡΤ θα υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα και για οποιονδήποτε καλλιτέχνη, ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Πολύ απλά δεν το έχω ζητήσει κι εγώ. Δηλαδή δεν θα το ρίξει τώρα, ας πούμε, στη Λίτσα Πισκερά ή στη Ραμμέρι. Θα ήταν ντροπή μου να το έκανα. Εγώ φέτος, επειδή ήταν στη Σουηδία και είναι η δεύτερη πατρίδα, θα ήθελα να δω την Έλληνα Παπαρίζου να δίνει τους βαθμούς της Ελλάδος στη Σουηδία. Θα ήταν εντυπωσιακό. Φέτος. Γιατί αν δεν δίνανε οι Σουηδοί, δεν θα ήθελα να τους δώσω. Όχι, να έβγαινε να πει τη βαθμολογία, ρε παιδί μου, θα γινόταν πανικός μέσα στο στάδιο που γινόταν ο διαγωνισμός στο Μάλμο, όταν βλέπαν τη δικιά τους την Έλληνα Παπαρίζου. Θα ήταν ωραίο σαν εικόνα. Δεν το σκέφτηκε κανένας από την τροπική άσκηση. Από τη Σουηδία. Καλά, και από την ΕΡΤ δεν πειράζει, αλλά είναι αυτό που είπα. Δηλαδή, μερικές φορές δεν πρέπει πάντα να περιμένουμε την πρόταση, την επίσημη. Καμιά φορά. Κάνουμε και εμείς την κίνηση. Και βέβαια, ναι, γιατί σωστά. Όχι. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, καθόλου. Αλίμονο τώρα θες εσύ να τα βάλεις μαζί με τη Λίτσα Πισχερά. Γιατί εγώ δεν τολμάω. Δεν βάζουμε κανέναν. Εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ χαμηλωτών, άσχετο αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Εμείς βγάζουμε όλο αυτό προς τα έξω, είμαστε την αντίθετη. Είμαστε πολύ χαμηλωτών. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι που θες να τα αφιερώσεις κάπου. Θέλω το επόμενο τραγούδι που θα πούμε, μάλλον που θα παίξουμε, θέλω επίσης να πω και το εξής, ότι στη Σουηδία έχω συνεργαστεί με πολύ νέα και ταλαντούχα παιδιά, τύπου και πιο μικρά από μένα. Αφού όταν ακούω την ηλικία λέω, πλάκα μου κάνεις. Υπάρχουν και τέτοιες γενιές. Υπάρχουν και τέτοιες γενιές, ναι. Το συγκεκριμένο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο Γιάννη Μανατίδη. Τι είναι αυτό το παιδί, δεν το ξέρω καθόλου εγώ. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Administrator είναι επίσης και μέσα από το official fan club στο page που έχω στο Facebook. Και επειδή έμαθα ότι του αρέσει πάρα πολύ το σώμα και ψυχή, και θέλω σήμερα να το αφιερώσω. Σε αυτό να πήγαινε αυτό που έλεγα, ότι με βλέπουν και στο γυμναστήριο και με ρωτάνε και μου λένε, πες και κάνε αυτή την ερώτηση. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης. Φιλιά, λοιπόν, πάμε να το αφιερώσουμε. Έχουμε εδώ ένα Παπαρίζο, δεν εκμεταλλευτούμε να μάθουμε πράγματα. Πότε ξανασυναντήσουμε, έτσι είναι. Δηλαδή τώρα μπορεί να μας έρθει του χρόνου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Γιατί εμείς οι δύο πάντα καταφέρνουμε να κάνουμε πολύ ωραίες κουβέντες. Καταφέρνουμε να περνάμε καλά και το καλό είναι ότι περνάει και ο κόσμος. Και αυτά που πόνε τι συμμετρίες το καταλαβαίνει. Τα άφημα αυτά. Σας αρέσει η κουβέντα μας, παιδιά! Όλε, ναι! Θα σου πω εγώ ότι τους αρέσει για τον απλό λόγο. Μόλις είπα διαγωνισμό σε ένα Παπαρίζο CD, σε δευτερόλεπτα γίναν γιάχμα. Ωραία. Αυτό... Τα έχω απογράψει, είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα. Στο τέλος θα πω εγώ τα ονόματα. Όταν θα σε αποδεσμεύσω, να ξεκουραστείς για να είσαι αύριο έτοιμη στο πρώτο φεστιβάλ Αλμύρα. Αλλά όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου να είναι ξεκούραστοι. Εννοείται. Γιατί όλοι έρχονται, όλοι.
Όλοι. Να πω ότι αύριο χορέμω. Έχει χορέμω, έρχεται πιο νωρίς. Έχω. Α, εντάξει, πώς το πω, εγώ μετά τη συναυλία. Θα έχω μονοπόλιο τον Αντώνη. Τι θα κάνεις το χειμώνα, έχεις κανονίσει? Όχι, δεν έχω κανονίσει. Γιατί τώρα που είπαμε για το ρέμω, δημοσιοποίησε και η Άννα Βύση και ο Αντώνης Ρέμος. Όταν ήταν μαζί. Ναι. Καλά, εγώ το έχω ακούσει πολύ πιο πριν από το ακούσει. Εννοείται, αυτά είναι τα καλά των καμαρινιών και των συναδέλφων. Κοίτα, θέλω λίγο να το αφήσω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Επειδή τώρα θα κυκλοφορήσει και ο δίσκος, από τη μία θέλω πάρα πολύ να ξανασυνεργαστώ με κάποιον καλλιτέχνη, αυτό το άλλο. Κάποιες προτάσεις έχουν έρθει. Απλά με έχει παρακαλέσει σου ειδική εταιρεία να είμαι λίγο. Να κάνει λίγο πίσω, περίμενε. Για λίγο υπομονή. Λίγο, γιατί τώρα έχει και μια εβδομάδα που κυκλοφορεί. Κάτσε, περίμενε. Φρέσκο μωρό, φρέσκο παιδάκι. Φρέσκο μωράκι. Ποιες συνεργασίες σου είναι αυτές που ξεχώρισες και είπες πέρασα πολύ καλά? Δεν θέλω να μου πεις με ποιες δεν πέρασες. Θέλω να μου πεις όχι το top 5, το top 3 από τις καλύτερες συνεργασίες. Και αυτό δεν σημαίνει ότι με τους άλλους δεν πέρασες καλά, αλλά εσύ που γουστάρισες, γέλασες ρε παιδί στα καμαρίνια, ήταν ξένια στη Για έναν καλλιτέχνη που πρέπει πάντα να πω είναι ο Ρέμος. Γιατί ο Ρέμος ήταν πάντα σε κάθε ξεκίνημά μου. Δηλαδή, σας θυμάμαι εγώ με τους Αντίκ εδώ. Ξεκίνημα στη σόλο καριέρα. Στη σόλο καριέρα, πάλι. Ξεκίνημα πάλι από την καινούργια σφαίρα που άλλαξε η ζωή μου κτλ. Σε κάθε αρχή είναι και ο Ρέμος δίπλα. Σηματοδότης ο Ρέμος. Σηματοδότης. Και άλλωστε τον αγαπώ και πάρα πολύ τον Αντώνη. Μια συνεργασία που πέρασε εκπληκτικά ήταν μαζί με τον Πασχάλη Τερζή, άλλωστε γι' αυτό το λόγο γίνανε και δύο. Να του στείλουμε και τα φιλιά μας στον Πασχάλη Τερζή και καλή επάνωδο, γιατί ετοιμάζει πράγματα. Ναι, και πολλά. Θα ξέρω για 7 συναυλίες μέχρι στιγμής ότι έχει να κάνει. Και τον απλά, αγαπάμε. Τον πάρα πολύ τον αγαπάμε. Αλλιώς δεν θα υπήρχε και λόγος, γιατί έκανα 2 σεζόν σειρή μαζί με τον. Συνεχόμενες μαζί με τον Τερζή. Νάνα Μούσχουρη. Τι λες τώρα, παιδί μου, εδώ τώρα λες ιστορία, εδώ τώρα μας έχεις κάνει. Εντάξει, έχω τρελαθεί. Νάνα Μούσχουρη, δεν το συζητώ. Επίσης η άλλη συνεργασία ήταν όταν βρέθηκα μαζί με τη Βίκυ Λέανδρος. Πόσο τυχαίρη μπορεί να είσαι, πες με αυτά τα ονόματα που λες. Τώρα προχθές μιλάμε για ιστορία. Δεν έχω συνεργαστεί μαζί του, αλλά ας πούμε, ξέρεις, βλέπεις κάπου. Για μένα είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι στην ηλικία. Για εμάς είναι μύθοι. Εσύ τους αγγίζεις κιόλας. Εσύ τους αγγίζεις κιόλας. Βρήκα τον Ντέμι Ρούσο προχθές. Και νόμιζα και έλεγα, μα με σένα, κύριε Ρούσο, πότε θα κάνω ένα ντουέτο? Το βλέπω, έλα από Παρίζ, να έρχεται. Θα το ήθελα πάρα πολύ, βέβαια και με την Κόρνη το διασκέδασα πάρα πολύ, γιατί προτού να γίνει το ντουέτο μας με τους Playmen και τα λοιπά, ήμασταν πολύ φίλες, κάναμε και πολύ παρέα. Και με τους Ονειράμα, έχω κάνει και με τους Ταβέντο. Τις μέλισσες, έχω κάνει πολλές ωραίες συνεργασίες. Και είσαι και περήφανη και τις γουστάρισες και πέρασες όμορφα, ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι, ναι, αυτό που λέμε στη ζωή σου δημιουργικές συνεργασίες. Και βέβαια περιμένω τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται. Να σου πω, τι ονειρεύεται η Έλενα Παπαρίζου μετά από. Δεν θα πάω μακριά τώρα. Τώρα αφού είμαστε κοντά και έγινε η πρόταση και είμαστε κοντά. Δεν θα το πω. Μετά από 5 χρόνια, δηλαδή οικογένεια, παιδιά. Νομίζω ότι τα παιδιά όταν θα έρθουν θα είναι εμπόδιο τροχοπέδι στη ζωή σου ή όχι? Μόνο στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Πουθενά άλλο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή κατευθείαν με το η γυναίκα που θα γίνει μάνα έχει καταστραφεί. Δεν είναι άλλο γκόμενα, ας πούμε. Είμαι από τις γυναίκες που θέλω να κάνω παιδιά. Το έχω δηλώσει. Και μακάρι ο Θεός να μου φέρει πολλά παιδιά. Εγώ όρεξη έχω. Να μου έρθουνε θέλω. Θα σου έρθουνε. Τρώγοντας έχει την όρεξη. Έτσι λένε. Κοίτα, θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Θέλω να δημιουργήσω κι εγώ να προσπαθήσω τουλάχιστον να κάνω μια υγιή οικογένεια. Γιατί έτσι μεγάλωσα κι εγώ η ίδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα όταν υπάρχουν αδέρφια πολλά. Θυμάμαι τη στιγμή που ανταμωθήκαμε όλα τα αδέρφια την ημέρα μετά που είχε χαθεί ο μπαμπάς μου, όταν ξυπνήκαμε, ή μάλλον όταν μπήκα μέσα, γιατί εγώ έφυγα μαζί με τον αδερφό μου από την Ελλάδα. Και όταν φτάσαμε στη Σουηδία και αγκαλιαστήκαμε εγώ, η αδερφή μου και ο αδερφός μου, νιώθαμε πραγματικά και οι τρεις ότι θα θέλαμε ένα ακόμα αδερφάκι. Για να ήμασταν περισσότεροι, να μπορεί. Μεγαλύτερη αγκαλιά. Μια μεγαλύτερη αγκαλιά, ή μήπως ένας ακόμα θα μας βοηθούσε μια να παρηγορηθούμε. Μια καλύτερη υποστήριξη, ναι. Ναι, σε μια να παρηγορηθούμε έστω και λίγο περισσότερο με ένα αδερφάκι παραπάνω. Σε μια δύσκολη στιγμή, ναι. Το κατάλαβε. Είμαστε και τρία, δηλαδή. Και είμαστε και πολύ διαφορετικοί. Πρέπει να δεις όταν σκοτωνόμαστε τι γίνει. Δεν θες αυτό. Δώσε μας μια εικόνα. όλοι αυτοί που κάθονται δίπλα μας θέλουν απλά να εξαφανιστούν, γιατί είμαστε πολύ έντονοι χαρακτήρες και οι τρεις όμως. Η αδερφή μου πολύ νευρική, ο αδερφός μου είναι πιο cool, αλλά δίνει το βλέμμα που σκοτώνει.
Και εγώ είμαι ιστερική, νομίζω. Νομίζω ότι. Εγώ γενικότερα δεν θυμάμαι πολύ εύκολα. Αλλά άμα θυμώσω, νομίζω ότι γίνομαι λίγο ιστερό. Ωραία, επειδή μάθαμε τα δικά σου μειονεκτήματα και τα άμαθε και ο Ανδρέας, αν δεν τα ήξερε. Το μειονεκτήμα του Ανδρέα ποιο είναι? Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ο Ανδρέας πάντα έχει έναν τρόπο να τα λύνει όλα. Δηλαδή, ακόμα αν κάποια στιγμή έχω πει ότι αυτό δεν μου αρέσει, είναι πάρα πολύ cool, το συζητάει. Επόμενο. Είναι πολύ ήσυχος άνθρωπος. Μ' αρέσει αυτό. Τράβηξες λαχνό, δηλαδή, έτσι. Όλα τα μυστικά μου δεν θα τα πω. Πόσο καιρό είστε μαζί? Πλέον είμαστε ένα χρόνο. Κλείσατε ένα χρόνο, ναι, κλείσαμε. Συγχαρητήρια. Απλά στην αρχή ήμασταν λίγο. Ναι, είναι αυτό το διερευνητικό. Διερευνητικό, αν αξίζει να γνωριστούμε. Ναι, ναι. ναι. Ποιος έκανε το πρώτο βήμα? Εγώ. Κλαίω. Oh. Αλήθεια μου λες? Ναι. Αλλά είχαμε γνωριστεί, δηλαδή, επειδή είχαμε γνωριστεί μέσω φίλων και τα λοιπά και είχαμε βγει σε φιλικά σπίτια και τα λοιπά και είχαμε φάει και τα λοιπά και απλά μία μέρα μου λέει μία φίλη μου, Έλενα, τι σκοπό έχεις να κάνεις αύριο? Και τι γίνεται και ο Ανδρέας εκεί και γύρισα και την κοιτάω και της λέω, αύριο θα με βγάλει ο Ανδρέας date στις 9 η ώρα. Και νιώθω ότι έχω πει τη μεγαλύτερη κοτσάνα της ζωής μου, απλά γυρνάω και τον κοιτάω. Με κοιτάει και αυτός και απλά μου χαμογελάει και μου λέει, έτσι είναι. Και μετά το βράδυ το κανονίζαμε ποια ώρα θα βγούμε και τα λοιπά. Μου λέει, είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί σήμερα θα να σε ρωτήσω να βγούμε για ένα ποτό. Αλλά είμαστε συντονισμένοι. Το θυμάστε το τραγούδι της Αφροδίτης? Ταιριάζουμε, θέλεις κι εσύ όπως κι εγώ μια νύχτα. Συμπεθεριάζαμε. Λοιπόν, καταχράστηκα το χρόνο σου, σου φάγα 10 λεπτά. Καθόλου. Θες να το πολύ καλά. Λοιπόν, Ελενάκη μου, σε χίλια ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά. Εγώ. Αγαπάω. Δεν με νοιάζει που είναι ότι με ρολιπτώ, ότι κάνω οτιδήποτε. Ξέρεις, εμείς παραγωγή, δεν πρέπει λέει, να με ρολιπτούμε. Πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις από όλους. Αλλά μερικές φορές οι συμπάθειες και αυτή η χημεία με μερικά άτομα πρέπει να δημοσιοποιείται, νομίζω. Με μένα δεν μπορείς ποτέ να έχεις τυπική σχέση. Κατάλαβες, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή άσπρο ή μαύρο. Ή όλα ή τίποτα. Όλα. Ή τώρα ή ποτέ. Τώρα. Πολύ απλά. Όλα. Λοιπόν, να ζητήσω εγώ το τελευταίο τραγούδι. Επειδή πρώτον να φύγω, θα παίξεις και εσύ τα άλλα. Να παίξουμε το SOS τώρα. Το SOS. Λοιπόν. Το Save Me, το 15ο που είναι στο άλμπουμ. Χίλια ευχαριστώ την Έλενα εγώ, Παπαρίζου. Σας περιμένω. Αύριο, μπράβο. Όχι μόνο εγώ, γιατί πρέπει να μιλήσω και του συναδέρφου μου. Είναι η Courtney Μηδενιστής, είναι ο Σταβέντο, είναι η Vegas. Σας περιμένουμε αύριο στο Αλμύρα Φεστιβάλ. Και μεθαύριο είναι και η Φουρέιρα, είναι ο Ρόκος και ο Ρέμος. Ο αγαπημένος σου. Ναι. Πρέπει να στηρίζουμε και να αγαπάμε τον τόπο μας. Να αγαπάμε τον ελληνικό τραγούδι. Και ειδικά χαίρομαι πάρα πολύ που το Αλμύρα Φεστιβάλ ξεκινάει από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Και, εμείς... και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Θα πάει. Να μαζέψει κόσμο, γιατί αυτό που είπα και πριν ότι οι τιμές είναι λογικές, γιατί είναι 10 ευρώ το εισιτήριο. Πολύ προσιτές. Γιατί άμα υπάρχει πολύ κόσμο φέτος. Πολύ φυσιολογικά θα γίνει και του χρόνου. Άμα δεν έχει κόσμο, δεν θα γίνει το Αλμύρα. Θα γίνει και του χρόνου και πολύ φυσιολογικά εγώ θα βάλω ένα, δεν είπα Παπαρίζου, δεν έχει χωρί. Είναι πολύ απλά. Αγαπάμε Έλενα Παπαρίζου, διότι μακάρι, και θα το πω πολύ απλά, είναι ένα παιδί δικό μας και μακάρι να ήταν όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες σαν την Έλενα Παπαρίζου. Ανοιχτό βιβλίο. Τελειώσαμε. Διότι ήρθε και στάβο σου. Ήρθε ο άνθρωπος SOS. Γι' αυτό να το αφιερώσουμε το τραγούδι λοιπόν, το SOS. Έλα να πάρεις τα καλύτερα, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Δημιουργικότητα που είσαι ό,τι πιο δημιουργικό έχει πέρασει από την ελληνική δισκογραφία. Δεν κάθεσαι ποτέ ήσυχη, πάντα την ψάχνεις. Τρία χρόνια έκατσα, πολύ έκατσα, δεν λες. Ναι, δημιουργούσες όμως και μας αιτιολόγησες γιατί. Και είναι αυτό που λέω κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όποιος βιάζεται κοντά αυτή και αγάλια, αγάλια γίνεται αγουρίδα μέλη. Όλες οι παλιές λαϊκές ρίσεις είναι σοφές. Και εγώ, η πρότασή μου ισχύει, θα ντυθώ παράνυφος. Πολλά φιλιά, σ' αγαπάμε. Φιλάκια.